Φίλοι του Game Orger, καλησπέρα. Σήμερα θα σας δείξω το κρυφό φινάλε του God of War. Έλεγα να μην σας το δείξω, γιατί είναι major spoiler και όπως έχουμε δει και σε προηγούμενο βίντεο που έχω κάνει για τον God of War, δεν σας αρέσουν και τόσο τα spoiler. Οπότε προχωρήστε με δική σας ευθύνη και δείτε το μόνο αν έχετε ήδη τερματίσει τον God of War ή αν δεν σκοπεύετε να τερματίσετε ποτέ, αν δεν σκοπεύετε να αγοράσετε PS4, τέλος πάντων, αν δεν σας νοιάζει να δείτε spoiler, γιατί αφορά boss το οποίο δεν έχουμε δει μέσα στον God of War και που ίσως εμφανιστεί αργότερα σε κάποιο DLC ή σε κάποιο επόμενο God of War στο μέλλον. Το συγκεκριμένο βίντεο το είδα αφού τερμάτισα το παιχνίδι και αφού γύρισα πίσω στο σπίτι, το οποίο βρίσκεται κάτω αριστερά στο χάρτη. Μια χόρταγη περιέργειά του δεν ήταν πιο ισχυρή από τη σοφία του. Λοιπόν, πάμε προς το σπίτι. Θύμιζέ μου να σου πω γιατί τον φωνάζουν άρχοντα τον κρεμασμένο. Να δούμε μήπως βρούμε κάτι εκεί πέρα. Καμιά σπίδα, κανένα όπλο, να δούμε. Είμαστε επιτέλους σπίτι. Σαν να πέρασε μια ζωή. Λίγο πρόχειρο ίσως. Home sweet home. Θυμηθώ όλο το χειμώνα. Πάμε την πέσουμε κρεβατάκι. Εντάξει, εδώ. Αυτό αρκεί. Επιτέλους ξεκούραση. Κοιμήσου. Σε πρόλαβα. Χρόνια αργότερα. Αφού είχαν καθαρίσει τους πάντες. Το τόξο. Χρόνια αργότερα λέει και έχουν την ίδια πανοπλία. Τι έγινε, μας την πέσανε πάλι. Σεισμός. Ωπ, κεραυνή. Τι έσκασε τώρα, λες να είναι ο Θόρ. Ω, μαλάκα, τι έχουμε να δούμε. Ποιος είσαι? Ο Θόρ είναι στάνταρ. Ο Θόρ. Πω πω φίλε μακελιό. Μάλιστα. Οπότε στο επόμενο God of War στάνταρ θα πολεμήσουμε τον Θόρ. Τώρα αν θα λέγεται God of War 5 ή God of War 2, γιατί έτσι όπως το έχουν πάει κανονικά αυτό είναι το God of War 4. Δεν το ξέρουμε, θα το δούμε. Αυτός είναι ο τραυματισμός, κρυφός τραυματισμός. Προφανώς και μετά από αυτόν τον τραυματισμό μπορείτε να πάτε στο κεντρικό μενού, να πατήσετε continue. Ναι, απλά πάτε το start. Continue και συνεχίζετε κανονικά τις αποστολές. Ναι, αλλά είδα ένα παράξενο όνειρο. Είδα τον Θόρ στον ύπνο μου. Ο Πίτερ έφτανε στο τέλος του και ο Θόρ ήρθε για εμάς. Εδώ, στο σπίτι. Ήταν μόνο ένα όνειρο. Δεν έμοιαζε με όνειρο. Έμοιαζε πραγματικό. Τώρα σοβαρά, είναι τόσο χαζός που το έχαψε. Το μέλλον. Σε σκηνή από video game. Θα ανησυχήσουμε αύριο γι' αυτό. Σήμερα υπάρχουν ακόμα πράγματα να κάνουμε. Έλα. Τέλος πάντων και αυτό δεν είναι τίποτα, απλά μας δείχνει το τι θα γίνει σε επόμενο God of War. Major spoiler, δεν ξέρω αν θα το δείξω καν. Όπως και να έχει, από εδώ και πέρα μπορείτε και κάνετε προαιρετικά quests. Αυτό ήταν λοιπόν το κρυφό φινάλε του God of War στο PS4 με τον Thor. Δεν ξέρουμε αν θα δούμε τον Thor σε κάποιο DLC ή αν θα το δούμε σε μελλοντικό God of War, σε κάποια επόμενη έκδοση. Πιθανότητα βέβαια, εκτός από τον Thor, θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και τον Odin. Αλλά βάσει της ιεραρχίας, κατά κάποιο τρόπο πιστεύω ότι όντως πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον Thor πρώτα και πιο μετά τον Odin, που είναι ο απόλυτος κακός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ ελπίζω να μην σκάσει μύτη σε DLC, γιατί δεν πολύ γουστάω το DLC, αλλά να τα δούμε σε κάποια μετέπειτα τα έκδοση στο μέλλον και προφανώς να είναι και ο Θόρ και ο Όντιν μαζί και κάπως έτσι να κλείσει το κεφάλαιο. Δηλαδή, αν σκοπεύουν να το τραβήξουν και να βγάλουν άλλα 5 God of War που λέει ο Κόρι Μπάρλογκ ότι έχουν κρατήσει σενάριο για άλλα 5 games, πιστεύω ότι θα κουράσει κάπως. Αλλά ένα τέτοιο παρόμοιο παιχνίδι, σαν και αυτό που είδαμε στο PS4, με κάποιες σοβαρές προσθήκες στο gameplay και τους Θόρ και Όντιν ως τα απόλυτα bosses, πιστεύω ότι θα τράβαγε το ενδιαφέρον. Αυτά λοιπόν το σημερινό βίντεο στην αρχή και στο τέλος. Τέλος του, σε αυτά που αναφέρω είναι σημερινό, γιατί τώρα είπα να το ανεβάσω. Τις επόμενες ημέρες θα δείτε πολλά ακόμη πολύ ενδιαφέροντα βίντεο που σας ετοιμάζουμε. Εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξη σας στο τελευταίο walkthrough που ανέβηκε στο gamer.gr, γιατί δεν σκοπεύουμε να έχουμε άλλα walkthroughs. Θα αφιερώσουμε το χρόνο μας από εδώ και πέρα στις σειρές του gamer.gr και σε νέες σειρές που ετοιμάζουμε. Ωστόσο, όσοι έχετε δει όλα τα βίντεο μας, ένα τεράστιο ευχαριστώ για τα likes, τα shares και την υποστήριξή σας.
μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και διαβάστε το review του God of War στο gamer.gr και πείτε την αναλυτική άποψή σας στο forum όπου συζητάμε τα πάντα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.